COVID-19. Τι πρέπει να γνωρίζω για να προστατεύσω τον εαυτό μου και το σχολείο μου. Γιατί είναι τόσο σημαντικό να ενημερωθούμε για το νέο κορονοϊό. Χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο τους τελευταίους τέσσερις μήνες έχουν αρρωστήσει από το νέο κορονοϊό. Και αυτό γιατί μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο εάν δεν τηρούνται τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθούμε για το τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύουμε τον εαυτό μας, το σχολείο και την οικογένειά μας. Προστατεύοντα τον εαυτό μου, προστατεύω και όσου βρίσκονται γύρω μου. Ενημερώνομαι και δεν φοβάμαι. Τι είναι το COVID-19. COVID-19 ονομάζεται η λίμωξη που προκαλεί ο νέο κορονοϊό. Ένα άτομο που έχει COVID-19, μπορεί να εμφανίσει από πολύ ήπια συμπτώματα μέχρι πολύ σοβαρά και να χρειαστεί να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο. Άτομα που θα νοσηλευτούν σε νοσοκομείο συνήθω έχουν και άλλα προβλήματα υγεία κάτι που συμβαίνει πιο συχνά με του ηλικιωμένου ανθρώπου, του οποίου και πρέπει να προστατεύσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που ενώ έχουν τον ιό μπορεί να μην εμφανίσουν συμπτώματα, παρόλα αυτά μπορεί να τον μεταδώσουν σε άλλου ανθρώπου. Τι συμπτώματα έχει όταν αρρωστήσει από τον νέο κορονοϊό. Πυρετό. Πονόλεμο. Δύχα. Δύσκολία στην αναπνοή. Διάρειε. Δεν έχει γεύση ή όσβηση. Πώ μεταδίδεται ο νέο κορονοϊό. Ο νέο κορονοϊό μπορεί να μεταδοθεί από ένα άρρωστο άνθρωπο με κρίσει του αναπνευστικού συστήματο κυρίω όταν αυτό βύχει ή φτερνίζεται. Γι' αυτό το λόγο είναι πιο πιθανό να κολλήσουμε τον ιό, όταν είμαστε σε στενή επαφή με ένα άρρωστο άτομο, δηλαδή σε απόσταση μικρότερη του 1,5 μέτρου. Όταν αγγίζουμε επιφάνειε ή αντικείμενα που έχουν μολυνθεί από ένα άρρωστο άτομο, επειδή τα άγγιξε με βρώμικα χέρια ή επειδή φτερνίστηκε ή έδειξε ενώ ήταν κοντά σε αυτά, και μετά αγγίξουμε το πρόσωπό μα, τη μύτη, το στόμα ή τα μάτια μα. Να θυμάσαι. Όταν είμαστε κοντά σε ένα άρρωστο άτομο κρατάμε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου. Να θυμάσαι όταν αγγίζουμε επιφάνειες ή αντικείμενα που έχουν μολυνθεί από ένα άρρωστο άτομο, επειδή τα άγγιξε με βρώμικα χέρια ή επειδή φταρνίστηκε ή έδειξε ενώ ήταν κοντά σε αυτά, και μετά αγγίξουμε το πρόσωπό μα, τη μύτη, το στόμα ή τα μάτια μα μπορεί να αρρωστήσουμε κι εμεί. Τι πρέπει να κάνει για να προστατεύσει τον εαυτό σου. Όταν βήχω ή φτερνίζομαι, καλύπτω το στόμα και τη μύτη μου με τον αγκώνα μου ή με χαρτομάντιλο, το οποίο αμέσω μετά το πετάω στα σκουπίδια. Κρατάω αποστάσει από του άλλου, δεν στριμώχνομαι στο προάβλιο και στι σκάλε. Πλένω συχνά τα χέρια μου, με νερό και σαπούνι, ή ζητάω από τον δάσκαλό μου αλκοολούχο αντισηπτικό διάλειμμα, για να καθαρίσω τα χέρια μου. Δεν ακουμπάω με τα χέρια μου το πρόσωπο μου. Δεν ανταλλάσσω αντικείμενα με του συμμαθητέ μου. Να αποφεύγω τον συνοστισμό. Στι σκάλε του σχολείου, στην είσοδο του σχολείου, σε εσωτερικού χώρου. Στο προάβλιο κρατάω αποστάσει από του συμμαθητέ μου. Καθαρά χέρια. Πλένω πολύ καλά τα χέρια μου, πριν το φαγητό, μετά την τουαλέτα, όταν έχω αγγίξει ένα αντικείμενο που το έχουν αγγίξει και άλλοι άνθρωποι. Πώ να πλένει σωστά τα χέρια σου. Χρειάζεσαι 20 δευτερόλεπτα για να έχει καθαρά χέρια. Μπορεί να πει δύο φορέ το, να ζήσει για να και χρόνια πολλά, μεγάλο να γίνει με άσπρο μαλλιά. Δεν αγγίζω το πρόσωπό μου με τα χέρια μου. Δεν αγγίζω τη μύτη, το στόμα και τα μάτια μου με τα χέρια μου. Δεν τρώω τα νύχια μου. Δεν δαγκώνω το μολύβι μου. Καλύπτω το βίχα ή το φτέρνισμά μου. Όταν βίχω ή φτερνίζομαι, καλύπτω το στόμα και τη μύτη μου, με τον αγκώνα μου ή με χαρτομάντιλο, το οποίο, αμέσω μετά το πετάω στα σκουπίδια. Εάν δεν έχω χαρτομάντιλα, και καλύψω το στόμα μου με το χέρι μου, φροντίζω αμέσω μετά να καθαρίσω τα χέρια μου. Δεν ανταλλάσσω αντικείμενα με του άλλου. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, ότι δεν πρέπει να μοιραζόμαστε αντικείμενα με του συμμαθητέ μα. Γι' αυτό το λόγο, πριν ξεκινήσουμε το πρωί από το σπίτι, Πρέπει να έχουμε φροντίσει να έχουμε όλα αυτά που χρειαζόμαστε για την συγκεκριμένη ημέρα στο σχολείο. Δεν δανειζόμαστε και δεν δανείζουμε αντικείμενα, όπω τυλό, μολύβια, γόμε, πετράδια, χαρτάκια, καλλιντικά και άλλα. Δεν μοιραζόμαστε κινητά τηλέφωνα για τα οποία ακολουθούμε του κανονισμού του σχολείου. Στην περίπτωση που πρέπει να δανειστούμε ή να δανείσουμε κάτι, το καθαρίζουμε πολύ καλά όπω επίση και τα χέρια μα. Τι μπορεί να κάνει για να προστατεύσει του συμμαθητέ σου και του δασκάλου σου ακολουθεί τι οδηγίε του σχολείου. Όταν νιώθει άρρωστο, ενημερώνει πριν πα στο σχολείο και μένει στο σπίτι. Εάν αισθανθεί άρρωστο κατά τη διάρκεια του μαθήματο, το λε στο δάσκαλο σου. Μην ανταλλάσσει αντικείμενα με του συμμαθητέ και του δασκάλου σου. Στυλό, τετράδια, μπουκαλάκια νερού, κινητά τηλέφωνα και άλλα. Να έχει πάντα μαζί σου χαρτομάντιλα. Να πλένει τα χέρια σου συχνά. Τι πρέπει να κάνει όταν είσαι άρρωστο. Ενημερώνει του γονεί σου και μένει στο σπίτι. Οι γονεί σου θα πρέπει να συμβουλευτούν τον οικογενειακό σα ιατρό. Θα μείνει στο σπίτι μέχρι να γίνει εντελώ καλά. Όσο έχει συμπτώματα αποφεύγει στι εξωσχολικέ δραστηριότητε και την επαφή με ηλικιωμένα άτομα. Οι γονεί σου θα πρέπει να ενημερώσουν το σχολείο για τα συμπτώματα σου και να συμβουλευτούν τον οικογενειακό σα ιατρό. Οτιδήποτε με προβληματίζει το συζητώ με του δασκάλου και του γονεί μου. Δεν φοβάμαι. Προστατεύω τον εαυτό μου. Προστατεύω την οικογένειά μου και του ηλικιωμένου ανθρώπου, που ζουν κοντά μου. Προστατεύω του φίλου και του συμμαθητέ μου. Προστατεύω του δασκάλου και του καθηγητέ μου.